Η Ευρώπη είναι πτωχευμένη. Από το 1934 και εντεύθυν, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πτωχευμένα. Η Ελλάδα δεν ήταν πτωχευμένη. Η Ελλάδα είχε κάνει την πτώχευσή της, αν το θέλετε, το 1934. Επανήλθαν. Αυτοί δεν έχουν επανέλθει. Εμείς δεν υπογράψαμε τότε μνημόνιο. Και μπορούμε να πτωχεύσουμε εμείς όταν μας χρωστάει η Γερμανία πάρα πολλά δάνεια, γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια από τότε. Μας χρωστάει ο Ιταλός, ο Μουσουλίνι είχε πάρει και αυτός δάνειο 1,5 δις. Άρα μιλάμε για μια Ελλάδα που στήριξε την Ευρώπη και μεταπολεμικά και πολεμικά. Και μετέπειτα βλέπουμε μια τράπεζα της Ανατολής, η οποία όλες οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, μεταλαμπαδεύουν αλλά και βγάζουν την οικονομική γραμμή τους από τον πλούτο που λέγεται Τράπεζα της Ανατολής και μετοχές του χρυσού. Βλέπουμε την Τράπεζα της Κεντρικής της Ελβετίας να δημιουργείται με χρυσό δικό μου και με χρήματα δικά μου. Άρα καταλαβαίνετε την αναγκαιότητα του ελληνικού στοιχείου στην Ευρώπη. Μόνο στον πλούτο μου κάθονται και μόνο στα δικά μου, στους δικούς μου θρόνους. Άρα μιλάμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγεις γιατί εσύ είσαι η Ευρώπη, εσύ τη στήριξες. Η Ελλάδα δεν πτωχεύσε ποτέ. Την πτωχεύσαν τώρα με το μνημόνιο και πήγαν να την πτωχεύσουν. Και μπήκε τώρα σε μνημόνιο η Ελλάδα χωρίς λόγο και αιτία, ενώ οι άλλες ήταν. Άρα ποια στήριξε την Ευρώπη? Ο γαλλογερμανικός άξονας που εισήλθε να κάνει τι? Να φτιάξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Δικό μου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και μην γελιόμαστε. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δεν υπάρχει. Χρέη Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης κάνει η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία παρεπιπτόντως όλα της τα έσοδα αλλά και τον πλούτο είναι μόνο ελληνικός και μάλιστα κλεμμένος.